Πάμε, κύριε Δημάρχε, μια σημαντική μέρα για την Πάτρα σε επίπεδο ενίσχυσης της κρουαζιέρας. Ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο ενώνει λαούς, ενώνει, μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ωφέλιμο για τους ανθρώπους. Το ζήτημα είναι αυτή τις κρουαζιέρες και όλα τα άλλα να μπορούμε να τα απολαύσουμε ως σύνολο ανθρώπων. Άρα λοιπόν το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι να μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα όλος ο λαός μας. Να μπορεί να κάνει τον τουρισμό του, να μπορεί να κινείται, να μπορεί να απολαύσει αυτά τα οποία σήμερα είναι υπερόρημα και που δυστυχώς δεν είναι. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι ότι σαφώς, ας πούμε, και επειδή υπάρχουν πολλές προσδοκίες γύρω από αυτά τα ζητήματα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, εκείνο το οποίο προέχει είναι ότι έχουμε τόσες δυνατότητες που δεν μπορείς να στέκεσαι και να προσδοκάσεις ότι θα σωθούμε μέσω των κρουαζιερόπλοιων. Εκείνο το οποίο είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την οικονομία μας και να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα και αυτό να είναι ένας χώρος ευχαρίστησης και σε αυτή τη βάση της λειτουργίας θα πρέπει να κινηθούμε. Και ένα τρίτο ζήτημα είναι ότι η πόλη μας πρέπει και σε αυτό που έρχεται να μας επισκεφθεί πρέπει να μπορεί να βρει το πλούτο που έχει αυτή η πόλη και τον οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και τόσο πατωλό χρημάτων που έπεσε σε αυτή την πόλη, να μπορούμε τουλάχιστον αντί να το δείχνουμε κατεστραμμένα κτίρια, κατεστραμμένους χώρους, να είναι η πόλη μας όπως πρέπει, διότι η πόλη μας είναι πανέμορφη, αλλά χρειάζεται να αυτά τα οποία μπορούσαμε να είχαμε κάνει, τουλάχιστον να τα κάνουμε τώρα, και αυτό χρειάζεται φυσικά να βρούμε αιτίες γιατί δεν γίνανε, για να πάμε να τις αντιμετωπίσουμε.